Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλησπέρα. Τι Τι κάνετε? κάνεις, είσαι καλά? Καλώς το με, καλό Καλά, μια χαρά. μεσημέρι. Εσείς? Πώς Καλό είσαι? μεσημέρι. Καλά, μια χαρά είμαι. Τελειώσαμε, όπως είπατε. Και κουραζόμαστε όσο έχουμε ακόμα καιρό. Λίγο ξεκούραση, λίγο προπόνηση και λίγο αγωνία για την νέα σεζόν. Καλά τα λέω. Καλά τα λέτε, ναι, καλά τα λέτε. Εντάξει, δεν έχουμε, κάνουμε κάποιες προπονήσεις για να μην είμαστε τελείως εντάξει. Χαλαροί. Okay. Εντάξει, ναι. Λίγο ξεκούραση και λίγο επόμενη μέρα τώρα, τι θα γίνει, σωστά? Σωστά, σωστά, σωστά. Έχεις κάποια ενημέρωση? Ανεβαίνω πάνω, στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Έχω άλλο ένα χρόνο με τον ΠΑΟΚ. Δεν έχω κάποια ενημέρωση στο ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σε ομάδα ή σε αυτό, ανήκω στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ένα γεγονός. Ναι. Ενώ αν υπάρχει κάποια επαφή ως προς το τρόπο διαχείρισης της μονάδας που λέγεται Χατζησαΐας, δηλαδή τη δική σου. Εντάξει, υπάρχει, υπάρχει. Μετά από αυτή τη χρονιά πιστεύω ότι υπάρχει. Υπάρχει κάτι καλό. Θα γίνει κάτι καλό. Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Φαντάζομαι ότι η δική σου επιθυμία, Δημήτρη, είναι να συμπεριληφθείς στο ρόστερ, να φύγεις προετοιμασία με την ομάδα και εκεί να κερδίσεις μια θέση στο γκρουπ για τη νέα περίοδο. Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Εγώ προσωπικά θεωρώ και το λέω δημοσίως ότι τη δικαιούσε με δεδομένη την πορεία και τις εμφανίσεις που πραγματοποίησες στη διάρκεια της φετινής περίοδου. Ναι, όπως είπατε και εσείς, φέτος ήταν μια πολύ καλή χρονιά και για μένα και για την ομάδα και για το ψυχολογία μου γενικά, γιατί είχα μια χρονιά όχι τόσο καλή με όλα αυτά που έχω περάσει. Μέσα από τη σκληρή δουλειά και από αυτά κατάφερα να κάνω αυτό που έχω κάνει. Εντάξει, δεν σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε. Ποτέ ο ποδοσφαιριστής δεν σταματάει ποτέ, να ξέρεις. Δεν, ποτέ, το ξέρεις. Ποτέ, δεν, ποτέ. Δεν, και στα ποτέ, 30 ποτέ. Και στα 31 και στα 32 και στα 33 αυτό. Έχει δικαίωμα να λέει ότι ναι, μεν έχω εμπειρία, αλλά μπορώ να είμαι καλύτερος. Είναι νόμος αυτό. Αυτό, αυτό ακριβώς. Ποτέ, ποτέ δεν σταματάς. Αυτό ακριβώς. Τι βαθμό θα έβαζες στον εαυτό σου για την χρονιά που έκανες με τον Ατρόμητο? Ναι, όχι, εντάξει, πραγματικά, αυτό εσύ δεν ξέρεις μπορούμε. Τι έχεις Εγώ... κάνει. Μα εσύ ξέρω τι έχω κρίνεις κάνει, αλλά... εσένα, ναι, αυτό λέω. Άσε, εγώ είπα τη γνώμη μου για τη χρονιά σου. Τι να σου πω με νούμερα, να σας πω. Ναι, με άριστο το 10, τι θα έβαζες? Θα έβαζα 5, 3, 11. Αυτό. Σωστό. Κοίταξε, σε σχέση με το τι έκανε ο Ατρόμητος, από τις 5 βασικές του μονάδες, οι 3 ήσασταν εσείς. Εσύ, ο Γιαννούλης και ο Άρδα. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν είναι τυχαίο, ναι, δεν είναι τυχαίο. Όπως είπα και πριν, κάναμε μια πολύ καλή χρονιά, όλοι ιδανικοί. Και δεν είναι μόνο για μας, για τα 3 παιδιά που είμαστε ιδανικοί από τον ΠΑΟΚ. Είναι και από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή όλα τα παιδιά, και τα παιδιά που είναι στον Ατρόμητο, που ανήκουν στον Ατρόμητο, κάναν μια φοβερή χρονιά όλοι. Και... αυτό εξαρτάται και από εμάς και από τον προπονητή και από την ομάδα που είχε ένα πολύ καλό κλίμα στην ομάδα και από τα παιδιά που ήμασταν όλοι Έλληνες και είχαμε πολύ, πολύ καλή ψυχολογία και μέσα στο γήπεδο και έξω, και αυτό φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο. Συμφωνώ. Και πιστεύω ότι κάτι καλό θα βγει σε όλους. Δηλαδή όλοι θα κερδίσουμε κάτι από αυτή τη χρονιά. Συμφωνώ. Και αξίζουν συγχαρητήρια και στους τρεις. Νωρίτερα το άκουσε και ο Γιαννούλης, φιλοξενήθηκε εδώ στο Λίμπερο. Τώρα το ακούσε εσύ, το έχει ακούσει και ο Άρντα. Και οι τρεις θεωρώ ότι δικαιούστε τη θέση σας στο γκρουπ της προετοιμασίας. Και από εκεί και πέρα ο προπονητής είναι αυτός που αποφασίζει με ποιους και πώς θέλει να πορευτεί. Αυτό δεν αφορά εμάς, αφορά μόνο την τεχνική ηγεσία. Να ρωτήσω το εξής, πολύ σημαντικό. Όπως το είδες εσύ. Καταρχήν φαντάζομαι ότι είσαι περήφανος για το γεγονός ότι θεωρείται ο Ατρόμητος ως η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα μαζί με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Ναι. Σωστά. Το πιστεύω. Σωστά. Σωστά. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη συζήτηση στο τελευταίο χρονικό διάστημα για το αν ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος ή η ΑΕΚ. Ουδέτερος δεν είσαι, αλλά έξω
από τα δύο γκρουπ, τα δύο ρόστερ, νομίζω ότι έχει μια άποψη την οποία θα ήθελα να ακούσω, θα θέλαμε να ακούσουμε. Εντάξει, όπως είπα και στις προηγούμενες συνεντεύξεις μου, ότι αυτές οι δύο ομάδες ήταν οι καλύτερες. Εντάξει, και ο Ατρόμητος ήταν μέσα, αλλά... Βεβαίως, το είπαμε, βεβαίως. Ναι, και πίστευα ότι θα κριθεί, όπως είπα και στο κύπελλο, ότι θα κριθεί στην... γιατί και οι δύο οι ομάδες ήταν πολύ καλές. Ποιος το θέλει περισσότερο? Δεν έχουν μεγάλη διαφορά που να πεις ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος, η ΑΕΚ είναι καλύτερη. Ήτανε... ξεχώρισαν αυτές οι δύο, δηλαδή δεν υπήρχε κάτι άλλο, πιστεύω. Και όπως φάνηκε ήταν αυτές οι δύο πρώτη δεύτερη. Στον ΠΑΟΚ μείνανε με την πίκρα της κλοπής ενός πρωταθλήματος που η ομάδα το κέρδισε με την αγωνιστική της παρουσία μέσα στα γήπεδα και με τους βαθμούς που συγκέντρωσε. Ναι. Πώς το είδες απ' έξω εσύ αυτό όλο? Εντάξει, αυτά δεν πρέπει να γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου. Έπρεπε να παιχτεί μπάλα και τίποτα άλλο, ούτε δικαστήρια, ούτε αυτά που λένε. Εντάξει, δεν είναι και δουλειά μου να ασχολούμαι με αυτά, δουλειά μου να παίζω ποδόσφαιρο. Αυτό που πρέπει να πω εγώ είναι ότι έπρεπε να παιχτεί ποδόσφαιρο κανονικά, χωρίς να γίνουν όλα αυτά, και ο καλύτερος σας παίρνει το πρωτάθλημα. Εσύ, Δημήτρη, βλέποντας τους φετινούς αγώνες, φαντάζομαι παρακολούθησες αρκετούς από τους αγώνες του ΠΑΟΚ. Ίσως εστίασες και στη θέση που παίζεις εσύ. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ φέτος έκανε τρομερή χρονιά στον αμυντικό τομέα, δέχτηκε λίγα τέρματα, έκανε και ρεκόρ στην ιστορία του. Ίσως εστίασες εκεί να παρακολουθείς, δηλαδή, τον Βαρέλα, τον Κρέσπο, τον Μαλεζά, τους πρώτους φετινούς. Έχω παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, παρακολουθούσα. Όπως είπα και πριν, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Και οι παίχτες που παίζουν και ο προπονητής έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Και έδειξαν ότι είναι πολύ δεμένοι, πολύ καλοί. Εντάξει. Θέλω όλα πω... καλά. Όλα. Ναι. Θέλω να πω, εάν η αμυντική απόδοση του ΠΑΟΚ στη φετινή σεζόν σου δίνει ένα ίσως έξτρα κίνητρο να δείξει ότι και εσύ μπορείς να ενσωματωθείς σε αυτή την αμυντική γραμμή για να διεκδικήσεις μια θέση, ή σου δημιουργεί περισσότερο άγχος το ότι ο ΠΑΟΚ τα πήγε τόσο καλά αμυντικά φέτος? Δεν με δημιουργεί καθόλου άγχος, όχι, όχι. Εγώ έχω δείξει τι αξίζω και όχι, δεν με δημιουργεί καθόλου. Όσο έχω περισσότερο κίνητρο, όπως είπατε και εσείς, δεν ούτε φοβάμαι ούτε κάτι. Όχι, τι να φοβάσαι, τι να... Ναι, δεν... πορεία σου στο ποδόσφαιρο έχει δείξει ότι δεν φοβάσαι, γιατί ο κόσμος να θυμάται που ήσουν. Γάμα Εθνική, Πανιόνιο, ΠΑΟΚ, δεν ήταν τα πράγματα απλά και εύκολα, αντίθετα ήταν δύσκολα για σένα. Έχω περάσει πολλά δύσκολα πράγματα στη ζωή μου, όπως και με τον πατέρα μου, που με έριξε πάρα πολύ. Εντάξει, ποτέ δεν το βάζω κάτω, πάντα συνεχίζω, πάντα δείχνω πόσο δυνατός είμαι. Και αυτό έχω δείξει αυτή τη χρονιά και θα σταματήσω ποτέ. Εντάξει, αυτό σε τιμά και νομίζω ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά σου είναι αυτό ακριβώς, ότι δεν τα παρατάς και πολεμάς, και όποιος πολεμά και μάχεται, προσπαθεί, υδρώνει, πάντα δικαιώνεται στο τέλος. Πάντα δικαιώνεται. Ναι. Δεν θέλω να σε ρωτήσω για το αν θεωρείς ότι δικαιούσουν μια θέση στο ρόστερ του ΠΑΟΚ φέτος. Δεν θα μου άρεσε να ακούσω από κάποιον δημοσιογράφο αυτή την ερώτηση. Θέλω όμως να σε ρωτήσω πώς πανηγύρισες, πόσο χάρηκες στο κύπελο το Σάββατο. Ήμουν στο γήπεδο. Αυτό έλειπε να μην είσαι εδώ. Ο Άρντ έκανε και ήμουν στο γήπεδο. ναι, εντάξει. Χάρηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί το άξιζε, πιστεύω. Έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να είμαι στη Θεσσαλονίκη, γιατί ήμουν στην Αθήνα λόγω εθνικής, να πάω να πανηγυρίσω. Αυτό. Έκανα κάποιες προπονήσεις γιατί φεύγαμε για Σεβίλη. Αλλά το χάρηκα πολύ, το χάρηκα. Και ελπίζω να κάθε χρόνο να κάνει το ίδιο πράγμα. Δεύτερη χρονιά, δεύτερο κύπελο, έτσι. Ναι, ναι. Το χάρηκες, το είναι δεδομένο. Θεωρώ ότι με τον τρόπο αυτό ο ΠΑΟΚ απέδειξε ότι ήταν η καλύτερη ομάδα σε μια χρονιά, έτσι, με όλα όσα είπες νωρίτερα, και δεν χρειάζεται να τα ξανασχολιάσουμε, να ανοίξουμε ξανά το κεφάλαιο. Ναι. Ακούτε? Βεβαίως ακούμε. Λέω, ήταν επιβεβαίωση της ανωτερότητας του ΠΑΟΚ ο τελικός και η απόδοση, ο τρόπος με τον οποίο κατακτήθηκε το κύπελο. Ήτανε.
Ήταν. Ήταν. Έδειξε ότι ήταν. Και κακώς δεν πήρε και το πρωτάθλημα. Όπως έδειξε. Αυτό μάλλον ήταν και το κίνητρο που να δείξει στον κόσμο όλων ότι. Να το πω, το κλέβουνε. Το κλέβουνε, να το πω όπως θέλετε. Πήρε το. Έδειξε ότι ήταν καλύτερος. Όχι, δεν στέκομαι σε αυτό. Πιο πολύ στέκομαι στις προκλήσεις. Τις ξέρεις, παρακολούθησες. Ο Μπάρκας προκάλεσε, ναι. Ο Σιμόες προκάλεσε, ναι. Ο Βράνιες προκάλεσε. Με έναν τρόπο που δεν αρμόζει για μένα σε επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής μιλάει στο γήπεδο, όχι στα social media. Σίγουρα. Τουλάχιστον προκαλώντας, έτσι. Μπορεί να εκφραστείς, αλλά το να προκαλέσεις. Ξέρεις, φέρνει αντίθετα αποτελέσματα. Δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Ναι. Καθρέφτης είναι το γήπεδο. Εκεί κάνε ό,τι θες, δείξε ό,τι θες. Τώρα το να μιλάς και να λες τον κάθε έναν πράγματα που δεν γνωρίζεις, τα λες απλά για να τα πεις για τα μάτια του κόσμου και για τον κόσμο, για να δείξεις ότι κάτι είσαι, δεν νομίζω, όλα είναι μέσα στο γήπεδο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δημήτρη, με τους πρώην συμπαίκτες στον ΠΑΟΚ είχες επαφή καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ή και τώρα στην Εθνική που ήσασταν και παίκτης του ΠΑΟΚ και παίκτης ΣΑΕΚ, το κλίμα εκεί πώς το είδες? Μιλάω καθημερινά με τα παιδιά. Καθημερινά μιλάω. Και στην Εθνική μιλήσαμε. Με όλα τα παιδιά έχω πολύ καλές σχέσεις. Και με τους ξένους, όχι μόνο με τους Έλληνες. Και γενικά είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Που δεν έχει χαλάσει σχέση μου. Μπράβο. Κεφάλαιο Εθνική. Είδες η πολλή δουλειά που έχει αποτέλεσμα. Γιατί έτσι είναι. Κεφάλαιο Εθνική. Ξέρεις τι σκέφτομαι. Με τι απογοήτευση. Φαντάζομαι, δεν το ξέρω, αλλά όταν σου είπαν ότι πρέπει να φύγεις από το ρόστερ πέρσι να πας στον Ατρόμητο, δεν ήταν και καλύτερη, ούτε και στους δρόμους να πανηγυρίσεις με πανό. Όντως, δεν ήταν πολύ δύσκολο. Και δες τώρα, μετά από μια χρονιά στον Ατρόμητο, το όνομά σου απέκτησε, οι μετοχές σου στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο ανέβηκαν μέχρι τις κλήσεις στην εθνική ομάδα. Ναι, ναι. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Είναι όνειρο ζωής για μένα η εθνική. Και ελπίζω να συνεχίσει αυτό και να είμαι συνέχεια. Να μην σταματήσει εδώ. Πιστεύεις ότι τελικά, πέρα από το αν είχες ίσως μια πικρία στην αρχή για το ότι ο ΠΑΟΚ ήθελε να σε παραχωρήσει δανεικό, τελικά αυτή η χρονιά ίσως να αποτελέσει και ορόσημο στην καριέρα σου, ότι σε βοήθησε να πάρεις παιχνίδια, να βελτιωθείς, να κερδίσεις την κλίση στην εθνική και πιθανώς αυτό θα το δούμε αν συνεχίσει του χρόνου στον ΠΑΟΚ, ότι αυτή η χρονιά είναι ίσως καθοριστική για το συνέχεια της καριέρας σου, να σε βοήθησε τόσο πολύ? Με βοήθησε πάρα πολύ, ναι. Είναι καθοριστική, ναι. Είναι το... Πώς να σας το εξηγήσω. Πιστεύω αυτή η χρονιά θα μου καθορίσει για το μέλλον μου. Αυτό, δηλαδή αυτό, θα πάει κάτι καλά. Θα πάει κάτι καλό. Δεν νομίζω να βγει κάτι αρνητικό από αυτή τη χρονιά. Αυτό. Ή θα είναι στον ΠΑΟΚ, ή θα είναι στο εξωτερικό. Δηλαδή μόνο κερδισμένος θα είμαι, δεν θα είναι κάτι αρνητικό. Αυτό για το εξωτερικό δεν το αναφέρει στοιχεία, προφανώς έχει κάποια ενόχληση. Ενόχληση με την καλή έννοια, όχι με την κακή. Έχω. Άρα αυτό που περιμένεις είναι την ενημέρωση πλέον από την ΠΑΕ επίσημα για το αν μπαίνεις στο γκρουπ ή για το αν θα πρέπει να κοιτάξεις την επόμενη μέρα της καριέρας σου. Ναι. Είναι το τι θα μου πει ο ΠΑΟΚ, το άμα θα γίνει αυτό, άμα θα συνεχίσει τον ΠΑΟΚ, άμα θα κάνω, γιατί έχω άλλο ένα χρόνο όπως είπα. Βεβαίως. Άμα θα ανανεώσω, άμα θα μου πουλήσουν, άμα είναι πολλά. Είναι πολλά. Ωραία. Είναι πολλά, δεν μπορείς να μας τα πεις, το καταλαβαίνω. Δεν έχεις και ενημέρωση ακόμη, έτσι δεν είναι? Αυτό λένε οι πληροφορίες, ότι είσαι σε αναμονή. Συνεχίζω, ναι, κανονικά. Μέχρι στιγμής κανονικά ανεβαίνω πάνω. Ναι. Θεσσαλονίκη. Και περιμένεις ενημέρωση για το... Και περιμένω, ναι. Για την προετοιμασία. Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους δανεικούς. Απλά εσύ, ο Άρντα και ο Γιαννούλης, με δεδομένο ότι είσαστε τουλάχιστον μέσα στην 20άδα των καλύτερων παικτών του φετινού πρωταθλήματος στη Super League, περιμένετε την ενημέρωση για συμμετοχή στο group. Ακριβώς. Και άλλα που θα συμβούν στη διάρκεια του καλοκαιριού. Να σε συγχαρώ δημοσίως για τη χρονιά σου. Να σε ευχαριστήσω που είσαι παρέα μας. Καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση, καλές προπονήσεις. Καλό καλοκαίρι. Και αυτές πρέπει να είναι μέσα στο πρόγραμμα το καλοκαιρινό. Με υγεία για τη νέα χρονιά. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
Χάρηκα πολύ. Και από μένα τα συγχαρητήρια, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία στην εκπομπή και καλή συνέχεια. Καλή ξεκούραση αρχικά και καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.